Σκεφτείτε το εξή. Πόσε ώρε θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε, αν γνωρίζατε από πριν ότι ένα υποψήφιο δεν είναι κατάλληλο, χωρί να χάσετε χρόνο σε συνέντευξη. Γεια σα και καλώ ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Δημήτρη Χαρίτων. Είμαι επιχειρηματία με τρία ηλεκτρονικά καταστήματα, ένα φυσικό κατάστημα και ένα μέσο μαζική ενημέρωση και ξεκίνησα το ταξίδι μου στην επιχειρηματικότητα με μηδενικό κεφάλαιο. Καθώ οι επιχειρήσει μου έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν πλέον και αγγίζουμε τα 25 άτομα προσωπικό, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για προσλήψεις εργαζομένων. Για την ακρίβεια, θα σα αποκαλύψω πώς μαζί με του συνεργάτε μου δημιουργήσαμε ένα πανίσχυρο online εργαλείο που μα βοηθάει να φιλτράρουμε υποψηφίου για πρόσληψη πριν καν φτάσουμε στη φάση τη συνέντευξη. Αν σα ενδιαφέρει να εξοικονομείτε χρόνο και να επιλέγετε μόνο του καλύτερου υποψηφίου για την επιχείρησή σα, μείνετε μέχρι το τέλο, καθώς παρακάτω θα σας δείξω πώς μπορείτε να υιοθετήσετε και εσείς αυτή την τεχνική και να την εφαρμόσετε χωρίς να χρειαστεί να δαπανίσετε ούτε ένα ευρώ. Μέχρι πριν την εφαρμογή της λύσης που θα σας παρουσιάσω, χάναμε ατελείωτες ώρες σε συνεντεύξεις με υποψηφίου που τελικά δεν τέργεζαν στις θέσεις που προσφέραμε. Κάποιοι από αυτούς είχαν ένα καλό βιογραφικό. Αλλά όταν προχωρούσαμε στη συνέντευξη, ανακαλύπταμε ότι οι πραγματικές τους γνώσεις ή οι αξίες τους δεν ήταν συμβατές με τι απαιτήσει μα. Όσοι διαθέτεται επιχειρήσει, μπορείτε εύκολα να καταλάβετε πω όσο καθυστερεί η πρόσληψη ενό εργαζομένου, μια θέση εργασία παραμένει ορφανή. Και ορφανή θέση εργασία συνήθω σημαίνει. τι άλλο, απώλεια εσόδων. Αυτό μα οδήγησε να αναπτύξουμε ένα online ερωτηματολόγιο που οι υποψήφοι πρέπει να συμπληρώνουν πριν καν σκεφτούμε να κανονίσουμε συνέντευξη. Το ερωτηματολόγιο αυτό μα δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε όχι μόνο τις δεξιότητές τους, αλλά και την κριτική του σκέψη, τον τρόπο που προσεγγίζουν προβλήματα, τη σφαιρικότητα στις γνώσεις τους, αλλά και το πόσο σοβαρά λαμβάνουν τις λεπτομέρειες. Σκεφτείτε το σαν μια πρώτη επαφή μαζί τους, χωρίς να χρειάζεται καν να είστε στον ίδιο χώρο. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου ξεκινά ζητώντα από τον υποψήφιο να συμπληρώσει τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας μαζί του, όπως το ονοματεπώνυμό του, το email του, το τηλέφωνό του, πιθανόν ένα LinkedIn account, Ωστε να έχουμε τα στοιχεία του και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Στο τέλο αυτή τη ενότητα, μάλιστα, ο υποψήφιο καλείται να επιλέξει ποιε από τι διαθέσιμε θέσει εργασία θα τον ενδιέφεραν. Αυτό το κάνουμε ώστε να γνωρίζουμε για ποιε θέσει εργασία καλούμαστε να τον αξιολογήσουμε. Μέχρι εδώ, όμω, τα πάντα είναι εύκολα και δεν έχουμε κερδίσει κάτι ουσιαστικό από την όλη διαδικασία. Το καλό μέρο ξεκινάει από εδώ και πέρα. Το φιλτράρισμα των υποψηφίων γίνεται στι ερωτήσει που ακολουθούν. Στην περίπτωση των δικών μου επιχειρήσεων, αυτέ οι ερωτήσει είναι 20. Ο βαθμό δυσκολία πρέπει πάντα να είναι κλιμακωτό, έτσι ώστε να κρατήσουμε τον υποψήφιο ενεργό στη συμπλήρωση και να μην τα παρατήσει. Ξεκινάμε εύκολα με απλέ και βασικέ ερωτήσει για το πεδίο γνώσεών του, για την μέχρι τώρα επαγγελματική του πορεία και στη συνέχεια σταδιακά ανεβάζουμε τη δυσκολία όσο προχωρούν οι ερωτήσει και του ζητάμε να μα δείξει αν έχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και αν μπορεί να σκεφτεί κριτικά. Οι τελευταίε πέντε ερωτήσει, για παράδειγμα, είναι αυτέ που πραγματικά μα βοηθούν να εντοπίσουμε του πιο δυνατού υποψηφίου. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ερωτήσει από το πεδίο των μαθηματικών, τη στατιστική, τη γεωμετρία, τη φυσική, ακόμα και τη πληροφορική, ανάλογα φυσικά με το είδο τη επιχείρησή μα. Προφανώ, δεν περιμένουμε όλοι οι υποψήφοι να απαντήσουν σωστά σε αυτέ τι τελευταίε και δύσκολε ερωτήσει. Για να είμαι ειλικρινή. Οι περισσότεροι δεν απαντούν καθόλου σε αυτέ τι ερωτήσει ή δίνουν απαντήσει του τύπου Δεν γνωρίζω. Όμω, αυτοί που μπορούν και απαντούν σε αυτέ τι δύσκολε ερωτήσει δείχνουν ότι έχουν μια πραγματικά ευρεία αντίληψη, σκέψη και μόρφωση ή έστω ότι έχουν τη διάθεση να ανατρέξουν για βοήθεια στο ίντερνετ ή σε κάποιο φίλο. Είναι και αυτό ένα δείγμα ότι ο υποψήφιο προσπαθεί για την επίλυση ενό προβλήματο. Σωστά. Το εργαλείο που χρησιμοποιούμε στι επιχειρήσει μου εδώ και μερικά χρόνια έχει κατασκευαστεί από το μηδέν από ομάδα προγραμματιστών. Είναι δηλαδή εντελώ custom. Ωστόσο, πλέον το ίδιο επίπεδο μπορούμε να πετύχουμε και με τη χρήση τη δωρεάν πλατφόρμα Google Forms. Πάμε τώρα αμέσω να σα δείξω τη διαδικασία για να στήσετε το δικό σα online ερωτηματολόγιο με το Google Forms. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στα Google Docs, να κάνουμε login με το Gmail μα και να πάμε στι Forms. Όπω βλέπετε, έχω ήδη μια φόρμα εδώ δημιουργημένη και θα κάνω κλικ για να μπούμε μέσα σε αυτήν. Είναι το ερωτηματολόγιο μα. Με το που ανοίγει το διαχειριστικό, βλέπετε ότι έχω γράψει μια εισαγωγική ενότητα για τον υποψήφιο, στην οποία του ζητάω να έχει χρόνο στη διάθεσή του πριν ξεκινήσει να συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Ο τρόπο για να προσθέτουμε καινούριε ενότητε και καινούριε ερωτήσει, και γενικότερα για να χτίσουμε το ερωτηματολόγιο μα, είναι πολύ απλά κάνοντα κλικ. Στην προσθήκη ερώτηση, σε αυτό εδώ το κουμπάκι συν. Βλέπετε ότι απευθεία μου δημιουργεί ένα καινούριο πλαίσιο μέσα στο οποίο εγώ μπορώ να δημιουργήσω την ερώτησή μου. Έστω λοιπόν ότι η ερώτησή μα είναι: Ποια είναι η δουλειά των ονείρων σου. Στο πλαίσιο αυτό, μα δίνονται αρκετέ επιλογέ. Αν θέλουμε ο υποψήφιο να μα απαντήσει με μια σύντομη απάντηση, αν θέλουμε να μα αναπτύξει μια παράγραφο, αν θέλουμε να του δώσουμε πολλαπλέ επιλογέ για να επιλέξει τη σωστή, αν θέλουμε να τον βάλουμε να επιλέξει περισσότερε από μία απαντήσει. Έστω λοιπόν ότι εμεί θέλουμε να του φτιάξουμε μια ερώτηση πολλαπλή επιλογή. Και η δουλειά των ονείρων μου είναι πιλότο, ή ακριβώ από κάτω αστροναύτη, ή ξέρω κι εγώ μάγειρα. Τόσο απλά χτίζουμε την ερώτησή μα, και φυσικά αν θέλουμε να είναι υποχρεωτική για να μπορέσει να προχωρήσει ο υποψήφιο, τι κάνουμε το κουμπάκι υποχρεωτική. Όταν κάτι δεν μα αρέσει, απλά το διαγράφουμε. Βλέπετε λοιπόν το ερωτηματολόγιο που έχω στήσει ήδη εγώ με αυτόν ακριβώ τον τρόπο. Πάμε να δούμε πώς εμφανίζεται στον υποψήφιο. Για να δούμε πώς εμφανίζεται στον υποψήφιο, κάνουμε κλικ στο κουμπάκι προεπισκόπηση, σε αυτό το ματάκι. Ο υποψήφιο λοιπόν, όταν επισκεφτεί τον σύνδεσμο που θα του δώσουμε, δεν μπορεί να κάνει πουθενά αλλού κλικ παρά μόνο στα πεδία που του επιτρέπουμε εμεί να συμπληρώσει τι απαντήσει του. Βλέπετε μάλιστα ότι μα δίνει τόσε πολλέ λειτουργίε που μα επιτρέπει να του ζητήσουμε να μα ανεβάσει το βιογραφικό του, και άρα ο υποψήφιο μπορεί να κάνει κλικ στο κουμπάκι προσθήκη αρχείου και να ανεβάσει το βιογραφικό του και μάλιστα σε PDF ή σε αρχείο εγγράφου ή σε φωτογραφία. Αυτέ τι επιλογέ τι έχω κάνει ήδη εγώ στο διαχειριστικό περιβάλλον. Πάμε λίγο στο διαχειριστικό περιβάλλον, να σα δείξω. Τι έχω κάνει ήδη εγώ αυτέ τι επιλογέ, απλά κάνοντα κλικ εδώ. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο να φτιάξουμε το τέλειο ερωτηματολόγιο που θα μα λύσει τα χέρια. Φυσικά όλα αυτά που παρακολουθείτε στην οθόνη σα μέχρι στιγμή αφορούν στο πρώτο σκέλος του ερωτηματολογίου, το οποίο έχει να κάνει με τη συγκέντρωση κάποιων στοιχείων από τον υποψήφιο. Για να περάσουμε και να χτίσουμε τι πιο σύνθετε ερωτήσει, αυτέ που είναι πιο εξειδικευμένε και ουσιαστικά αποτελούν το ζουμί του ερωτηματολογίου μα, πολύ απλά θα κάνουμε κλικ στο κουμπάκι προσθήκη ενότητα και θα μα αλλάξει σελίδα και με τον ίδιο ακριβώ τρόπο συνεχίζουμε να δημιουργούμε τι ερωτήσει που θέλουμε. Η διαφορά είναι ότι δεν μπορεί την ενότητα 2 να την δει ο υποψήφιο εξ αρχή. Πρέπει πρώτα να συμπληρώσει την ενότητα 1 και μετά να πατήσει επόμενο για να μπορέσει να πάει στην ενότητα 2. Είναι πραγματικά μια διαδικασία εξαιρετικά απλή και μέσα σε 20 μόλις λεπτά μπορεί κάποιος να χτίσει ένα ερωτηματολόγιο αρκεί φυσικά να έχει κάνει την προεργασία και να έχει αποφασίσει ποια θα είναι η δομή του ερωτηματολογίου του. Κάθε φορά που κάποιο υποψήφιος Ολοκληρώνει το ερωτηματολόγιο, λαμβάνουμε εμεί εντελώ αυτόματα ένα email που μα ενημερώνει για αυτή τη νέα συμμετοχή. Παράλληλα όμω, εντελώ αυτόματα πάλι, το βιογραφικό του ανεβαίνει στο Google Drive μα και έτσι συγκεντρώνονται όλα τα βιογραφικά μέσα σε έναν φάκελο εντελώ αυτοματοποιημένα και μα περιμένουν συγκεντρωμένα για να τα μελετήσουμε. Φυσικά, αν αναρωτιέστε με ποιον τρόπο συγκεντρώνουμε συμμετοχέ υποψηφίων, γράψτε μου στα σχόλια και θα φροντίσω να το αναλύσουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Με δύο λόγια όμω. Μπορώ να σα πω ότι μπορούμε να αναρτήσουμε αγγελία αναζήτηση προσωπικού σε διάφορα sites ή ακόμη και σε social media, στα οποία μάλιστα πλέον μπορούμε να δίνουμε το link συμπλήρωση που μα παρέχει το ίδιο το Google Forms, ώστε ο ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει τη φόρμα μα, το ερωτηματολόγιό μα. Έτσι, μαζεύουμε βιογραφικά αλλά και απαντημένα ερωτηματολόγια και έχουμε μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα για το εάν ο εκάστοτε υποψήφιο αξίζει το χρόνο τη συνέντευξή μα ή όχι. Ελπίζω ειλικρινά να σα βοήθησε αυτή η παρουσίαση. Αυτό το σύστημα που αναπτύξαμε με την ομάδα μου έχει πραγματικά μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τι προσλήψει. Αν θέλετε να βελτιώσετε τι δικέ σα διαδικασίε πρόσληψη, σα προτείνω να το δοκιμάσετε. Όπω είδατε, είναι απλό στην υλοποίηση και σα εγγυώμαι ότι, αν στηθεί σωστά, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Και τώρα, μια ερώτηση για εσά, fellow επιχειρηματίε. Ποια είναι η πιο δύσκολη, η περίεργη, η σύνθετη ερώτηση που έχετε κάνει σε μια συνέντευξη. Πείτε μου στα σχόλια. Εσεί που δεν είστε επιχειρηματίε και είστε εργαζόμενοι, αρχικά για να έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, λογικά σκέφτεστε να επιχειρήσετε. Και πολύ καλά θα κάνετε. Αλλά πείτε μου κι εσεί, έχετε να μοιραστείτε μαζί μου κάποια ενδιαφέρουσα εμπειρία συνέντευξη. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται περισσότερε συμβουλέ και ιδέε βελτίωση τη καθημερινή μα επιχειρηματικότητα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.